προφήτη Ερεμία. Είμαστε στη σελίδα 687 και από το γιώτα ζήτα κεφάλαιο, 17ο κεφάλαιο, σελίδα 687, 17ο κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελής 687, γιώτα ζήτα κεφάλαιο και, και πρώτο εδάφιο. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γραμμένη με γραφίδα σιδηρά με όνυχα αδαμάντινων, ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων ημών, ώστε ή αυτών ενθυμούνται τα θυσιαστήρια αυτών και τα άλση αυτών μετά των πρασίνων δέντρων επί του υψηλού τόπου. Ο όρο μου εν τη θέλω δώσει την περιουσία σου και πάντα στου θησαυρού σου ει διαρπαγήν και του υψηλού σου τόπου, κατά πάντα τα όρια σου δια την αμαρτίαν και εσύ μάλιστα αυτή εσύ θέλεις εκβληθεί από τη σκληρονομία σου την οποία έδωκα εσέ και θέλω σε καταδουλώσει τους εχθρούς σου εν γη την οποία δεν εγνώρισας διότι πυρ εξύψατε εν το θυμό μου το οποίο θέλει και έστε εις τον αιώνα ούτω λέγει Κύριος Επικατάρατος ο άνθρωπος ώστε ελπίζει επί άνθρωπο και κάνει σάρκα βραχίων αυτού και το οποίο η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου διότι θέλει είστε ως η αγριομυρή και ενερήμο και δεν θέλει δει όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς ενερήμο, γίνα αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επικύριων και το οποίο ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ω δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα σρίζα αυτού πλησίων του ποταμού. Και δεν θέλει δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλη, και δεν θέλει με εν το έτη της ανοβρίας, ου θέλει πάυση από του να κάνει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν. Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν. Δοκιμάζω τους δεφρούς, για να δώσω εις κατά τα σοδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς η πέρδειξη επουάζουσα και μείνε οσούσα, ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως Θέλει αφήσει αυτά εις τα ημίση των ημερών αυτού και εις τα έσχατα αυτού θελήσει άφρον Θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του Αγιαστηρίου ημών. Κύριε η ελπίς του Ισραήλ πάντες η εκαταλείποντάς θέλουσι κατεσχυνθεί και η αποστάτεο μου θέλουσιν γραφθεί εν τη γη. Διότι εγκαταλ, εγκατέλειπον τον Κύριον την πηγή των ζώντων υδάτων Ιασε με, Κύριε, και θέλω Ιαθή, σώσον με και θέλω σωθή, διότι Σύ είσαι το καύχημά μου. Ιδού ότι ούτη λέγωση προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έλθει τώρα. Αλλά εγώ δεν απεσήρθην από του να σε ακολουθώ ως ποιμήν. Μη Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της θλίψεως. Σύ εξέβρι τούτο, τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιον Σου. Μη με τρόμος, Σύ είσαι η ελπίς μου εν ημέρα συμφοράς ας κατεσχυνθώσιν η καταδιώκοντάς με, εγώ δε ας μη κατεσχυνθώ. Ας τρομάξωσιν εκείνη, αλλά ας μη τρομάξω εγώ, φέρε επ' αυτούς ημέραν συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλών σύντριμα. Αμήν. Είναι φοβερή η προφητεία και το βιβλίο του Ιερεμία. Είναι μία συνεχής προσευχή και ένας συνεχής, συνεχής διάλογος του Θεού με τον Ιερεμία. Προσεύχεται ο Ιερεμίας προς το Θεό και επεμβαίνει και μιλάει και αποκαλύπτει ο Θεός τον Ιερεμία. Και πρέπει να προχωρήσουμε να αναλογιστούμε λίγο τι ωραία που είναι αυτή η σχέση. Η σχέση του Ιερεμία με το Θεό. Να μην διστάζει ο Ιερεμίας να πλησιάζει το Θεό, να προσεύχεται γνωρίζοντας ότι ο Θεός τον ακούει. Αλλά και ο Θεός όταν ακούει την προσευχή του η Ιερεμία τον πλησιάζει και του απαντάει σαν φίλος προς φίλο εάν δεν λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα αδερφοί πρώτον ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεύτερον ότι πολύ περισσότερα και καλύτερα έχει κάνει ο Θεός την περίοδο της Καινής Διαθήκης για την Εκκλησία του Χριστού γιατί ο Θεός μίλαγε το πάλε στους ανθρώπους πολλάκης και πολυτρόπος δια των προφητών εν πνεύματι Αγίου. Στην Καινή Διαθήκη όμως τις έσχατες αυτές οι μέρες ο Θεός μιλάει σε μας δια του Ιησού Χριστού. Τότε ο Θεός πλησίαζε τον Ιερεμία και ο Ιερεμίας πλησίαζε τον Θεό δια πνεύματος Αγίου. Και είχε τόσο ωραία σχέση. Σήμερα ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να πλησιάσει τον άνθρωπο κοντά και για τον άνθρωπο είναι εύκολο να πλησιάσει διά του Ιησού Χριστού εμπνεύματι Αγίο το Θεό. Άρα λοιπόν, εάν το συνειδητοποιήσουμε, το καταλάβουμε, αλλά για να το καταλάβουμε, για να καταλάβουμε εν γέννη κάτι, πρέπει να το πιστεύουμε. Γιατί στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, τότε ο διάβολος δίνει ένα κάλυμα, τυφλώνει το νου για να μην καταλαβαίνουν τα μηνύματα του Θεού, τη φωνή του Ευαγγελίου. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ο Θεός μιλάει, αμήν. Πιστεύουμε ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε ότι μας πλήρωσε, μας βάφτισε, μας γέμισε την καρδιά μας, την ψυχή μας, το σώμα μας με Πνεύμα Άγιο. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν εγένετο αυτό στον Ιερεμία την Παλαιά Διαθήκη ποιο δηλαδή αυτή η ωραία σχέση και συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο πόσο μάλλον πόσο πιο εύκολα πόσο πιο ωραία πιο, πόσο πιο γλυκά μπορεί να μας πλησιάσει ο Θεός και να μας μιλήσει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω αρκεί να το πιστεύσουμε να το καταλάβουμε και να πάμε να το πάρουμε. Τόσο εύκολο είναι, αδερφοί, αλλά και τόσο επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να υπησέλθει πια σε αυτή τη σχέση ο ενθουσιασμός, η καρδιά μας, όπως θα δούμε παρακάτω, και άλλα πράγματα τα οποία φανερώνουν στον άνθρωπο την αλήθεια, αλλά πλανούν και τον άνθρωπο από την αλήθεια. Ας έρθουμε όμως στο Λόγο του Θεού και πιστεύω ότι σιγά σιγά ο Θεός θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει αυτός. Η αμαρτία λοιπόν του Ιούδα είναι γραμμένη, λέει ο Θεός στον Ιερεμία, με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα αδαμάντινον, ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων. Είναι μια φοβερή, ας πούμε αποκάλυψη, αλλά μια πολύ σοβαρή ενημέρωση που κάνει ο Θεός τον Ιερεμία ότι στο λαό του Ιούδα, στο λαό του Θεού της εποχής εκείνης έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η αμαρτία γράφτηκε στα βάθη της καρδιάς με γραφίδα σιδηρά που σημαίνει δεν σβήνεται. Άλλο να γράψεις με μολύβι με μια γόμα σβήνει. Μπορείς να γράψεις με στυλό και με λίγο μπλάνκο σβήνει. Αλλά αν γράψεις με γραφίδα σιδηρά ή με όνειχα δαμάντινο στις πλάκες της πέτρινες, πόσο μάλλον στις πλάκες της καρδιάς, αυτό δεν σβήνει με τίποτα. <coughs> δηλαδή έχει αποδεχθεί πλήρως με όλη σου την καρδιά στο βάθος της καρδιάς σου που είναι το κέντρο της επιθυμίας των ανθρώπων. Έχεις δεχθεί απόλυτα την αμαρτία και όχι μόνο στο βάθος της καρδιάς είναι γραμμένο αλλά και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων αυτών δηλαδή εκεί που προσεύχονται η αμαρτία είναι στην καρδιά και στο ταμείο μας μέσα στο θυσιαστήριό μας, στο αγιαστήριό μας στο ταμείο μας φοβερό αδερφή εκεί που γονατίζεις και προσεύχεσαι βγαίνει από την καρδιά αμαρτία και βλέπουν τα μάτια την αμαρτία που έχει μπροστά σου. Τι έχουμε κρυμμένο στα ιδιαίτερα, στο ιδιαίτερο σημείο της ζωής μας, τόπο της ζωή μας, τι κρύβουμε. Ωραίο είναι να έχουμε γραμμένα τα εδάφια του Λόγου του Θεού, να έχουμε αγαπημένο, στον αγαπημένο τόπο την Αγία Γραφή, να έχουμε στον, στον αγαπημένο τόπο τα ενθυμήματα, τα προσιμάς του Κυρίου μας. Αλλά πόσο σημαντικό είναι στον ιδιαίτερο τόπο να έχουμε παλιές αμαρτίες κρυμμένες. Παλιές αναμνήσεις, παλιές καταστάσεις, παλιές φωτογραφίες. Γιατί ποιος θα τις δει. Θα έρθει η στιγμή που θα μπουν τα παιδιά όταν ο άνθρωπος φύγει και θα αρχίζουν να ψάχνουν για να πετάξουν και έτσι γίνεται πάντοτε και η αλήθεια είναι αδερφοί αγαπητοί τι θα βρούνε μπορεί να βρούνε σκουπίδια μπορεί να βρούνε άχρηστα πράγματα ενώ μπορεί να βρούνε αμαρτίες αναμνήσεις αμαρτίας αλλά μπορούν να βρουν και θησαυρό. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι για μένα που έχω κληρονομιά από τη μάνα μου μία Καινή Διαθήκη, το πραγματικό αρχαίο κείμενο από το 1900 τόσο που γεννήθηκε, που ήταν η μικρή. Το κοίταξε ποια είναι η κληρονομιά, αυτό μου άφησε. Βέβαια άφησε και εικόνες τι αμαρτίες, αλλά δεν τις πήρα, εγώ τις πήρα η αδερφή μου. Εγώ έχω ένα Ευαγγέλιο και πόσο χαίρομαι και τα μοιράσαμε εν δικαιοσύνη. Τη λέω: Πάρε τι εικόνε εσύ και δώσουμε το Ευαγγέλιο μένα. Και συμφωνήσαμε. Αλλά πόσο άσκημο είναι να ανοίγει κανεί τα απόκρυφα τη ζωή σου κατά τύχη. Δεν λέω να πάμε να ανοίγει το σιρτάρι σου και να βλέπει αμαρτίε ή, ανα, ή αναμνήσεις αμαρτιών. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα διαγράψει. Και λέει ο Κύριος γραμμένα με γραφίδα σιδηρά πρώτα στι πλάκα, στις πλάκες της καρδιάς μας που σημαίνει τα θέλουμε, τι την αμαρτία και δεύτερον στον τόπο του Αγιαστηρίου μας και μάλιστα στα κέρατα του θυσιαστηρίου στο πιο απόκριφο μέρος με αποτέλεσμα η ή αυτών να ενθυμούνται την αμαρτία των γονιών και να ζουν στην αμαρτία των γονιών. Είναι αδερφοί αγαπητοί το έσκατο κατρακύλισμα του ανθρώπου στην αμαρτία. Γραμμένο με γραφίδα σιδηρά και με όνειχα δαμάντινο στο κέντρο της επιθυμίας και της θέλησης και της βούλησης του ανθρώπου στην καρδιά αλλά και στο απόκριφο σημείο του Αγιαστηρίου του σημείου που θεωρείς εσύ το πιο ιερό τόπο έτσι λένε οι άνθρωποι το άσυλο εκεί που δεν θέλω κανείς να μπει αλλά κανένας μπορεί να μην μπει αλλά ο Θεός ξέρει ο Θεός ξέρει τα κρύφια της καρδιάς μας και τα κρύφια της ζωής μας που δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε μια ωραία φωτογραφία Από τον κόσμο Που είμαι έτσι πως δεν έπρεπε να ήμουν Τη φυλάξω Μια ωραία φωτογραφία Από τον κόσμο που είσαι Έτσι όπως δεν έπρεπε να είσαι αδερφή Τη φυλάξω όμως Γιατί άραγε για. Δεν την έχεις διαγράψει Μέσα από την καρδιά σου έτσι φαίνεται Είναι γραμμένη Με γραφίδα σιδηρά Που σημαίνει επιθυμείς με σκέφτεσαι με ευχαρίστηση όμως ο Θεός λέει και εμείς το κηρύττουμε όλοι μας όχι οι κηρύκες όλοι μας το ομολογούμε τα αρχαία παρήλθον οριστικά ιδού τα πάντα έγιναν νέα και τα ωραία τα λέει τόσο ωραία ο λόγος του Θεού για να συνειδητοποιήσουμε αδελφοί και να μην πλανόμεθα και να μην πλανόμεν και τους άλλους. Γιατί. Γιατί μας βεβαιώνει παρακάτω ότι η καρδιά μας, η οποία τα θέλει να πατηλεί υπερπάντα, πάνω από οτιδήποτε άλλο, η καρδιά σου είναι να Και σφόδρα, σφόδρα διεφθαρμένη. Άρα η καρδιά σου είναι αυτή που σε απατά και φυλάς αυτή την όμορφη, αλλά αμαρτωλή ανάμνηση μέσα στα κρύφια τη ζωή σου αλλά και της καρδιάς σου. Στα μύχια τη ζωή σου και της καρδιάς σου. Ο Θεός όμως το βλέπει αυτό και λέει αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ο όρος μου εν τη το όρος του Κυρίου. Τι σημαίνει το όρος του Κυρίου, το πιο ένδοξο σημείο μέσα στην παιδιάδα. Και η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και η δόξα του Θεού ήταν ο λαός Ισραήλ. Ο δόξα μου, ο όρος μου εν τελικά δεν αντέχω, θα πρέπει να επέμβω να κάνω διόρθωση, να κάνω επανόρθωση. Θα δώσω την περιουσία σου και όλους τους θησαυρού σου, τους κρυφούς και τους φανερούς. Εις διαρπαγήν και όλους τους ψηλούς τόπους Όλα αυτά τα σπουδαία και τα μεγάλα Γιατί ό,τι είναι μέγα Εις τον κόσμο είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού Και όλους τους υψηλούς σου τόπους Τα τόσο σπουδαία πράγματα Αυτά τα οποία θαυμάζεις για την Αξία τους για την Και είναι ευδέλιγμα στο Θεό Μια εικόνα λέει Του χίλια του μεσαίωνα Εγώ δεν την προσκυνάω Την έχω κρυμμένη Γιατί δεν την έχεις κρυμμένη Κρυφά δεν την βλέπει κανείς τι βλέπει ο Θεός Τι βλέπει ο Θεός Έχω και ένα σταυρό ολόχρυσο με πυρλάτια, διαμάτια και ζαφύρια και τον έχω κρυμμένο. Κρυμμένο. Πτέλιγμα είναι ενώπιον του Θεού. Δεν αρέσει στο Θεό. Μα δεν το βλέπει κανείς. Το βλέπει ο Θεός. Και γιατί τον έχει κρυμμένο. Γιατί τον έχει κρυμμένο στην καρδιά σου. Είναι ζωγραφισμένο με σιδηρά γραφίδα και με όνειχα δαμάτινο. Γι' αυτό όλους τους θησαυρού σου. Και τι λέει η Γραφή. Όπου είναι ο θησαυρό σου, εκείνη η καρδιά σου. Όλους τους δικούς σου θησαυρούς που είναι εκεί επάνω ακουμπισμένη η καρδιά σου, εγώ θα τους πάρω. Εγώ θα τους καταστρέψω. Και μάλιστα, και επειδή εσύ δεν μετανοείς, και εσένα θα εκβάλω από τη σκληρονομία σου, την οποία εγώ σου έδωκα. Και εγώ θα σε εκβάλω από τον τόπο της ευλογίας την οποία εγώ σου παρέδωκα, εγώ σου χάρισα. Και τελικά θα καταδουλωθήσεις τους εχθρού σου γιατί άναψες πυρ στο θυμό μου και θα καίεται στον τον αιώνα. Αδερφοί αγαπητοί, μη σκεφτόμαστε ποτέ ότι η Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού κατηργήθη και δεν ισχύει για μας. Δηλαδή, καταργήθη, καταργήθηκε ο νόμο. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Εμά μα έβγαλε από τον νόμο. Ο νόμος υπάρχει. Μου κλέψεις, ο φωνεύσει, μου χεύσει, ο ψευδομαρτυρήσει, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά εμά μα έβγαλε από τη δικαιοσύνη εκ των έργων. Και μα έφερε στη δικαιοσύνη για τη πίστεως. Αλλά δεν έπαυσε να υπάρχει δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη εκ των έργων αλλά σε εμά αποκάλυψε και χάρισε ο Θεός την εκπίστεως δικαιοσύνη. Και η Αγία Γραφή, πάσα η Γραφή, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, όχι τώρα για να ακολουθούμε το τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού, διαπνεύματος Αγίου, να παίρνουμε διδασκαλία καλή, ώστε να γνωρίζουμε, καθώς το εξητούμε και ο Θεός θέλει να το εξητούμε, τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εμείς λοιπόν σήμερα γνωρίζουμε ότι αν είναι χαραγμένες κάποιες μέσα στην καρδιά μας ξεχασμένες παλιές αμαρτίες μέσα από τη μορφή των αναμνήσεων ή οτιδήποτε άλλο και μέσα στα ιδιαίτερα ταμεία μας ξεχασμένα πιστήρια και τεκμήρια της παλαιάς αμαρτίας μας τότε αυτό το Θεό δεν αρέσει καθόλου. Τότε ο Θεό θα επέμβει στη ζωή μα για να μα ελευθερώσει. Θα επέμβει στη ζωή μας για να μας φέρει να πιο κοντά Του γιατί αυτά εμποδίζουν να Τον αγαπάμε τον Κύριο όπως πρέπει εξ όλης της καρδίας, ψυχής, διανοίας και δυνάμεώς μας. Τον εμποδίζουν. Τα αρχαία παρήλθον. Παρήλθον. Οριστικά μας ρωτάει ο Θεός τα αρχαία παρήλθον. Ιδού τα πάντα πρέπει να γίνουν νέα, πρέπει να έχουν γίνει νέα. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός τώρα να μας δώσει μεγαλύτερες εξηγήσεις και ωραιότερες ερμηνείες. Υπάρχει άνθρωπος ευλογημένος εκ των πραγμάτων και υπάρχει άνθρωπος επικατάρατος, καταραμένος εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και αυτό δεν είναι κατά τύχη, και αυτό δεν είναι προσωποληψία, και αυτό δεν είναι από ιδιομορφία του Θεού. Αυτό είναι εν πνεύματι και αληθεία. Και πρέπει να γνωρίζουμε το διαχωρισμό. Γι' αυτό μας το λέει ο Λόγος του Θεού και μας έχει δώσει πάσαν την γραφήν, θεόπνευστο και ωφέλιμο για μας. Για να γνωρίζουμε το διαχωρισμό της κατάρας από την ευλογία. Από εδώ είναι κατάρα. Τέλειωσε. Και πρέπει να ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί με τα πάσης βεβαιότητας ότι είναι γραμμένο οτιδήποτε είναι γραμμένο στον Λόγο του Θεού η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από το Λόγο του Θεού. Με το Λόγο του Θεού θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι. Και από το Λόγο του Θεού κρίνονται όλοι οι άνθρωποι. Η οδός λοιπόν της κατάρας. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που έχει τρία χαρακτηριστικά. Και τα τρία. Πρώτον, ελπίζει επί άνθρωπον. Η ελπίδα του είναι σε έναν άνθρωπο. Θα με βοηθήσει. Θα με υπερασπιστεί. Θα με προστατεύσει. Ελπίζω σε αυτόν. Είναι καλός άνθρωπος, με αγαπάει. Βέβαια, είναι πολύ καλός άνθρωπος και αν είσαι με προσέχει. Επικατάρατος ο άνθρωπος, πρώτον είπαμε που ελπίζει σε άνθρωπο. Δεύτερον, κάνει σάρκα βραχίων αυτού. Περιμένει δύναμη, η δύναμη του είναι ανθρώπινος βραχίων. Γιατί υπάρχει, και γιατί το λέει αυτό ο λόγος του Θεού, γιατί υπάρχει ο ανθρώπινος βραχίων, η ανθρώπινη δύναμη, αλλά υπάρχει και ο εξυπλωμένος βραχίων του Κυρίου, που είναι η δύναμη του Θεού. Ποια είναι η δύναμη σου. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν το Κυρίο το Θεό ημών. Μακάριος ο άνθρωπος. Επικατάρατος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι άνθρωπος. Και τρίτον, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από το Κυρίου. Ξαναλέω, η καρδία το κέντρο της επιθυμίας, της θέλησης και της βούλησης του ανθρώπου. Εάν το κέντρο της επιθυμίας, της θέλησης και της βούλησης του ανθρώπου, με μία λέξη, το θέλω του ανθρώπου, απομακρύνεται από το Θεό, απομακρυνόμενος ο άνθρωπος υπακούοντας σε αυτή την καρδιά που θέλει να φύγει από το Θεό μπαίνει, φεύγει από το φως και μπαίνει στα σκοτεινά μέρη μέχρι να φτάσει στο τέλειο σκότος. Μπαίνει, βγαίνει από την ευλογία και μπαίνει στην κατάρα. Γλιτώνει σε καμία περίπτωση. Άρα μπορούμε να διακρίνουμε κάθε στιγμή εμείς ποια είναι η κατάστασή μας. Θέλω να φύγω από τον Χριστό. Δεν αντέχω άλλο. Και οι λόγοι που φεύγει ο άνθρωπος από τον Χριστό συνήθως εν γέννη είναι τρεις. Πρώτον, δεν θέλω άλλο, κουράστηκα, βαρέθηκα. Δεν αντέχω άλλο. Δεύτερον, πολύ σοβαρό, βρήκα κάτι καλύτερο από τον Χριστό. Βρήκα μια ανατολίτικη θρησκεία, λέω, Βρήκα, βρήκα κάτι άλλο, διαφορετικό, πολύ καλύτερο. Και τρίτον, γιατί σκανδαλίστηκα, γιατί κάποιος με ενόχλησε. Και τα τρία αυτά, που μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, αυτοί είναι οι τρεις εν γέννη οι βασικές αιτίες. Αλλά είτε αυτοί εσύ, τρεις οι τρεις αιτίες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για οποιαδήποτε άλλη αιτία, όταν ο άνθρωπο απομακρύνεται από το Θεό, απομακρύνεται στην πραγματικότητα από το φως, απομακρύνεται από την αγάπη του Θεού, απομακρύνεται από την αλήθεια, απομακρύνεται από τη ζωή, απομακρύνεται από την αιώνια βασιλεία του Θεού και βρίσκεται στο ψέμα, στο μίσος, στο σκοτάδι, στο θάνατο και στην απώλεια. <κυρίζει> Τρία πράγματα λοιπόν προσδιορίζουν επακριβώς και μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Και επαναλαμβάνω, η γραφή δεν δύναται να ενεργεθεί. Επακριβώ προσδιορίζουν τον τόπο τη Κατάρα. Και τον λέω ξανά. Πρώτον, ελπίζει σε άνθρωπο. Δεύτερον, δύναμή του είναι άνθρωπο, στηρίζεται σε άνθρωπο δηλαδή. Και τρίτον, απομακρύνεται από το Θεό. Αυτό τελικά μοιάζει γιατί μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ακριβώς τι σημαίνει κατάρα. μην νομίσουμε ότι είναι, όπως λένε οι σατανιστές, λένε φύγετε εσείς πάτε στον ουρανό, εμείς θέλουμε εδώ τη γη αυτή. Εδώ, εδώ θα καθίσουμε τον Κύριό μας, με τον Αρχηγό μας και ξέρεις τι ώρα θα περνάμε. Στην εκχείρηση της αμαρτίας. Αυτά είναι τα ψέματα. Ο δελεασμός, ο πειρασμός. Η κατάρα δεν έχει καλό. Δεν έχει χαρά. Τι έχει θα είναι ως η αγριομυρίκη σε έρημο τόπο. Ένα, μια άγρια μυρτιά, ούτε μυρίζει, ούτε είναι όμορφη, τίποτα, άγρια μυρτιά και μάλιστα σε έρημο τόπο. Ασκήμια, μοναξιά, απελπισία, ξηρασία και θάνατος. Αυτή είναι η κατάρα. Όταν έφυγε ο άσωτος ιός από το σπίτι του πατέρα, ήλπιζε πηγαίνοντας στην κατάρα, απομακρυνόμενος δηλαδή από το σπίτι του πατέρα, ήλπιζε ότι θα απολαύσει την εκχύληση της αμαρτίας. Ελπίδα ψεύτικη. Η αμαρτία δεν έχει χαρά. Είναι προσωρινή η απόλαυση της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν έχει αγαλίαση, η αμαρτία έχει θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά πριν το θάνατο αυτό έχει φτώχεια. Έχει αποξένωση, μοναξιά, απομάκρυνση, ξύλο, πόνο, θλίψη. Και τέλος θάνατο και απώλεια αιώνια. Ο Θεός να μας, μιλά, να μας φυλάει. όταν θα έρχεται το αγαθόν στην αμαρτία δεν θα το καταλαβαίνεις θα υπάρχει το αγαθόν αλλά δεν σε πλησιάζει τι ώρα που είναι θα υπάρχει το κακό αλλά δεν θα σε πλησιάζει εδώ όμως θα υπάρχει το αγαθόν αλλά δεν μπορείς να τα αγγίξεις και αυτός ο άνθρωπος θα κατοικεί σε ξηρούς τόπους σε γη αλμυρά και ακατοίκητο ξηρασία, αλμύρα και τόπος ακατοίκητος. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί δεν επιτρέπεται να παίζουμε, να φλερτάρουμε με την αμαρτία, να πλησιάζουμε, να ακούμε και να λέμε εγώ αντέχω, δεν γίνεται. Δεν είναι καλό, είναι επικίνδυνο. Ο διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω, οριόμενος, κάποιον να βρει να αρπάξει να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς γι' αυτό μέσα μέσα στην εκκλησία μέσα στην αγάπη του Θεού Πατρός μέσα στη χάρη του Χριστού μέσα στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου εκείνη η ασφάλειά μας εκείνη η χαρά μας δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός βίον ανθοσπαρτών δρόμο εύκολο, πύλη, φαρδιά, ευρύχορο οδό. Όχι, η φαρδιά πύλη και η ευρύχορος οδό οδηγούν στην αμαρτία, στην απώλεια. Ο Θεός μας προειδοποίησε και μας προειδοποιεί. Στενή πύλη, τεθλιμένη οδός, αλλά γεμάτη με την παρουσία του Θεού, με τη χαρά, με τη χάρη, με τη χαρά του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, με τη βοήθεια, ποτέ μόνος σου, Ποτέ εγκαταλελειμμένο. Δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο. Ποτέ εγκαταλελειμμένο. Πάντοτε βοήθεια ετοιμοτάτη ο Θεό στη ζωή σου. Πάντοτε υπερασπιστή σου ο κύριο. Πάντοτε καλέ βουλέ θα βουλεύεται ο Θεό για σένα και αυτό που καλέ βουλέ βουλεύεται, καλέ ενέργειε θα κάνει στη ζωή σου. Πάντοτε. Μπορεί να αργεί καμιά φορά, αλλά ποτέ δεν ξεχνάει. Και γιατί αργεί, για να κάνει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Γιατί έχει πολύ καλύτερα ο Θεός να κάνει από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας, όταν θα έρθει ο, Θε, ο Χριστός επί της γης θα βρει την πίστη σου. Όταν θα έρθει να σε επισκεφτεί και να σε ευλογήσει θα βρει την πίστη σου. Υποσχέθηκε ο Θεός ότι ουχή μετά τα πολλά στάφτα ημέρα θα έλθει η επαγγελία του πατρός μου σε αυτούς που προσεύχονται και περιμένουν. Και μπορούμε να σκεφτούμε και να υπολογίσουμε ότι 500 και επέκεινα είδαν τον Ιησού Χριστόν να αναλαμβάνεται, άκουσαν τα λόγια του, πίστεψαν στη φωνή του, αλλά στο κατόι, στο ανόι, την ημέρα της Πεντηκοστής, δέκα μόνο μέρες μετά, 120 απέμειναν, οι οποίοι απέλαυσαν, αυτή την εκπληκτική εμπειρία της πρώτης επίσκεψης του Πνεύματος του Αγίου με ήδη γλωσσών, πύρινες, γλώσσες επάνω στην κεφαλή ενός εκάστου και όλων εξ αυτών έχετε χρίαν υπομονής φωνάζει ο Λόγος του Θεού χρειαζόσαστε έχετε ανάγκη υπομονής γιατί μόνο τότε θα κάνετε το θέλημα του Θεού και μόνο αν κάνετε το θέλημα του Θεού επαναλαμβάνω και μόνο αν κάνετε το θέλημα του Θεού θα απολαύσετε τις επαγγελίες του Πατρός προς έναν έκαστον εξημών με ήττα το ημών περιλαμβανωμένου και μου έχουμε ανάγκη από υπομονή. Χρειαζόμαστε υπομονή. Και η υπομονή ας έχει έργον τέλειον λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός για να μας βοηθήσει λέει η θλίψη εργάζεται υπομονή και φέρνει θλίψη στη ζωή μας. Γιατί για να αυξηθούμε στην υπομονή. Και η υπομονή εργάζεται δοκιμή και γίνεται δόκιμος ο άνθρωπος. Και ο δόκιμος άνθρωπος ελπίζει στο Θεό. Και η ελπίδα προς το Θεό δεν κατεσχύνει. Γιατί, γιατί ευλογημένο είναι ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίση. Γι' αυτό, γι' αυτό ο Θεός φέρνει θλίψη στη ζωή σου, για να εργαστεί υπομονή. Γιατί η υπομονή θα εργαστεί δοκιμή. Γιατί η δοκιμή θα εργαστεί ελπίδα. Και αν έχεις ελπίδα, φεύγεις από την κατάρα και μπαίνεις στην ευλογία. Δεν έχει καμία σχέση κατάρα με σένα. Πάσο ελπίζον εις τον Κύριον ποτέ δεν κατεσχύνεται. Δεν θα κατεσχυνθείς. Είναι βεβαιωμένο. Όχι το λέω εγώ. Εγώ τι να πω Φουκαράς και εγώ άνθρωπος ομοιοπαθής είμαι. Αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό έχει σημασία. Το λέει ο Λόγος του Θεού πάσο ελπίζον επ' Αυτόν. Δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και η ερώτηση είναι ελπίζεις επ' Αυτόν. Πολύ σοβαρή ερώτηση αδερφοί. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, αλλά και η ελπίδα του είναι μόνο ο Κύριος. Ελπίζω σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν. Μήπως ελπίζω στη βοήθεια του αδελφού, θα απογοητευθείς. Στη βοήθεια των συγγενών θα απογοητευθείς. Στη βοήθεια οποιοδήποτε ανθρώπου θα απογοητευθείς. Εάν η ελπίδα μας αδερφοί αγαπητοί είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, ο Χριστός ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει. Ποτέ. Αλληλούια. Ποτέ δεν θα μας απογοητεύσει. Δόξα να έχει ο Θεός. Και τότε, τότε όχι σαν αγριομυρίκι σε έρημο τόπο, αλλά σαν το δέντρο που είναι πεφυτευμένο πλησίον των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τις ρίζες αυτού πλησίον του ποταμού, δεν πρόκειται να δει όταν έρχεται το καύμα, το κακό δεν θα τον πλησιάσει, αλλά όταν έρχεται το αγαθόν θα το απολαμβάνει. Δεν θα μεριμνήσει για τον καιρό της ανομβρίας και ούτε θα πάψει να κάνει καλό καρπό. Καλό καρπό. Γιατί κάνει καλό καρπό. Γιατί είναι καλό δέντρο Και γιατί είναι καλό δέντρο Γιατί φυτεύτηκε από τον Πατέρα τον Ουράνιο Και αυτό φτάνει όχι Και φυτεύτηκε παρά τους ρίακας των υδάτων Καλό Καλά φυτεμένο Και καρποφόρο δέντρο Με τα φύλλα του πάντοτε καταπράσινα και ζωντανά Όχι ψωριάρικα. Και ό,τι αν πράττει αυτός ο άνθρωπος Ο Θεός θα το ευωδώνει Και όπου πατήσει το ίχνο στον ποδόν του Ευλογία θα υπάρχει και όπου μπαίνει η ειρήνη του Θεού θα τον ακολουθεί και θα προπορεύεται. Και ό,τι προσεύγεται θα τα ακούει ο Θεός. Και ό,τι ζητάει θα το απαντάει ο Θεός. Αλληλούια. Με, μία, με ένα χαρακτηριστικό απλό τίποτα άλλο. Ελπίζον εις τον Κύριον και η ελπίδα του είναι μόνο ο Χριστός. Τόσο απλό. Τόση απλή είναι η ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι μας ευλογεί κατά, χάρι. κατά χάριν κατά έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μας γιατί γιατί πιστεύοντας το λόγο του Θεού πιστεύοντας το λόγο του Θεού ο διάβολος δεν μπορεί να τυφλώσει το νου μας καταλαβαίνουμε και πιστεύοντας και καταλαβαίνοντας με επίγνωση το θέλημα του Θεού το αγαθόν το ευάρεστον και το τέλειον οδηγείται η καρδιά μας στην ελπίδα μας τον Κύριο και όταν βλέπει ο Θεός μια καρδία, μια καρδιά ελπίζουσα σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού. Λέει τώρα εγώ είμαι για σένα. Και αρχίζει και εργάζεται έργο τέλειον. Εργάζεται έργο θαυμαστό. Δεν στο λέει γιατί θέλει να συνεχίζεις να ελπίζεις ώστε να γίνει αληθινός ο λόγος του Θεού σε σένα ότι δεν θα κατεσχυνθείς. Θέλει να περιμένεις. Θέλει να υπομένεις. Θέλει να συνεχίζεις να πιστεύεις. Και ο Θεός εξάπαντος θα έρθει. Κοιτάξτε όμως τώρα τι λέει παρακάτω. Προσοχή όμως. Τα ακούμε όλα αυτά σήμερα. Τα πιστεύουμε. Yes. Τα πιστεύουμε. Yes. Όμως η καρδιά είναι απατηλή πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και έρχεται η καρδιά και λέει εντάξει αλλά τα πιστεύω όλα για τους άλλους. Ε, τόσα χρόνια τα περιμένω. Και πούντα. Και νάτα και πούντα. Και αρχίζει η καρδιά τώρα να αναστατώνει την επιθυμία του ανθρώπου και η αναστάτωση της επιθυμίας του ανθρώπου ανεβαίνει στο μυαλό. Και αρχίζουν και δημιουργούνται διαλογισμοί και συλλογισμοί και σκέψεις. Και αρχίζει και μπαίνει η μέρημνα στη ζωή μας. Και τι θα πει μέρημνα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Μέριμνα. Τι θα πει μέριμνα. Η συνεχόμενη ανήσυχοι σκέψεις. Η συνεχόμενη φροντίδα και ασχολία με κάτι. Και ενώ ο Θεός λέει μη με ρημνάτε περί μηδενός. Ο άνθρωπος τώρα που η καρδιά του η απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη δεν αποδέχεται εντελώ το Λόγο του Θεού και η πίστη τους δεν είναι εντελώς ενωμένη με το Λόγο του Θεού και η ελπίδα του δεν είναι εντελώς στον Κύριο αλλά τον απομακρύνει λίγο αρχίζει και με ρημνά. Δηλαδή, συνεχώς σκέφτεται. Συνεχώς φροντίζει περί αυτών. Συνεχώς ανησυχεί. Και συνεχώς ασχολείται με αυτά. Και ενώ ο Θεός λέει πάσαν την μέριμναν ρίψατε επ' αυτόν διότι αυτός φροντίζει για σας. Ο άνθρωπος που η καρδιά του είναι απατηλή και τον απομακρύνει στην πραγμα... από την πίστη και την ελπίδα στο Θεό στην πραγματικότητα, και εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο, στην πραγματικότητα τον απομακρύνει από την ευλογία του Θεού. Και ενώ ο Θεός την έχει έτοιμη, ο άνθρωπος δεν απλώνει το χέρι να την πάρει. Και εδώ είναι το κρίμα που λένε οι άνθρωποι. Τι κρίμα. Να έχει ένα τραπέζι έτοιμο με όλα τα αγαθά και εσύ να πεινάς. Γιατί δεν το βλέπεις. Γιατί στο λένε ότι υπάρχει αλλά δεν το πιστεύεις. Γιατί το λένε ότι ετοιμάζεται αλλά σε δεν μπορείς να περιμένεις άλλο. Εγώ το έχω πάθει αυτό. Μου λέει Άννα κάτσε κάτσε μου λέει ψήνω ψάρι. Εγώ όμως πεινάω. Λέω πότε θα το ψεις. Κάτσε να τελειώσω. Λέω ας μην τελειώσει. Πάω λοιπόν τρώω φασουλάδα. Όταν γίνεται το ψάρι πάει το ψάρι. Το στομάχι έχει γεμίσει με φασουλάδα. Και καλά με φασουλάδα. Μη το γεμίσουμε με ξυλοκέρατα. Η φασουλάδα είναι και νόστιμη. Αλλά τα ξυλοκέρατα δεν τρώγονται. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Ο Θεός έχει ετοιμασμένη μια ψαρούκλα τέτοια. Με λάδια, με ξύδια, με απ' όλα. Και εσύ αντί για, το, για την ψαρούκλα, ούτε καν φασουλάδα δεν τρως. Πας και τρως τα ξυλοκέρατα. Και όταν θα έρθει να σερβιριστεί μπροστά σου, εσύ θα έχεις γεμίσει το στομάχι. Και τώρα, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα καλή ψυχή λένε οι άνθρωποι. Μα αν μετανοήσω θα σε συγχωρέσει. Αλλά, αλλά τι να κάνει τώρα ο Θεός. Χάθηκε η καλή έξωθεν μαρτυρία. Χάθηκε η αγαθοσύνη. Χάθηκε η αγνώτη. Χάθηκε η ευκαιρία. Ναι, δεν θα μου δώσει η ευκαιρία δεύτερη ο Θεός. Και δεύτερη και τρίτη και εικοστή, αλλά όχι την ίδια. Πάει, έφυγε αυτό. Το προσπεράσαμε αυτό το λιμάνι. Πάμε τώρα για άλλα λιμάνια. Σε αυτό δεν κατεβήκαμε. Καταλαβαίνετε αδερφοί πόσο σοβαρό είναι. Πόσο σοβαρό είναι. Μα δεν θα με βοηθήσει ο Θεός. Θα σε βοηθήσει. Αλλά όχι εκεί που είχε προετοιμάσει. Τώρα χρειάζεται καινούριο χρόνος από την αρχή. Πάλι να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να δημιουργήσει περιστάσεις, να δημιουργήσει καταστάσεις και πάλι πρέπει να περιμένεις από την αρχή. Και όταν θα είναι έτοιμα, πού θα είσαι. Θα κερδίσεις τη δεύτερη ευκαιρία ή πάλι θα αποκάμεις και θα χάσεις και τη δεύτερη ευκαιρία Και πάμε στην τρίτη ευκαιρία Και καλά λέω και στο τέλος καλή ψυχή Ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί να είμαστε γεγυμνασμένοι Στα αισθητήριά μας Γεγυμνασμένοι Να έχουμε οτίον γεγυμνασμένον μέσα στην καρδιά μας Να ακούμε τη φωνή του Θεού Να έχουμε όραση Θεού και ούτε οτίον καθαρό δεν θα έχουμε ούτε όραση καθαρή δεν θα έχουμε εάν δεν ελπίζουμε στον Κύριο και μόνο στον Κύριο εάν δεν περπατάμε με την ελπίδα μας ακουμπισμένη πάνω στο Χριστό και στα λόγια Του που σήμερα τα ακούμε καθαρά μας τα λέει αλλά θα υπακούσουμε θα είμαστε επιλύσμονες ακροατές άραγε οι εκτελεστές έργου. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να πάρουμε καινούργια απόφαση και να πούμε τα αρχαία παρήλθον. Και ο Απόστολος Παύλος λέει τα μένω πίσω λυσμονών τέλειωσε. Απέτυχα, πέτυχα, έκανα λάθος. Δεν τα πήγα καλά. Τα πήγα καλά, ταωμένο πίσω λησμονών, εις δέ τα έμπροσθεν, επεκτηνόμενος, πως επεκτείνομαι, πετώντας, δεν επεκτείνεσαι τρέχοντας, πετώντας επεκτείνομαι, με ποια φτερά, της πίστεως, πού, πάνω στο πνεύμα το Άγιο, σαν τον Αητό, εις δέ τα τρέχω πια τώρα αφού επεκτείνομαι δια της πίστεως πάνω στο Λόγο του Θεού και η ελπίδα μου είναι πάνω στο Λόγο του Θεού και θεώρησα ζημιά όλα και ζημιώδη τα πάντα για το Χριστό και σκύβαλα τα θεώρησα τα πάντα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Χριστού και τώρα τρέχω για να πάρω το βραβείο της Ανοκλήσεως. Δηλαδή υπάρχει η ευλογία στη ζωή του ανθρώπου, η ζωή και αυτή η εναυθονία και υπάρχει και το βραβείο της ανοκλήσεως. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τα έχει και τα δυο. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να έχει μόνο το ένα. Και υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μην έχει κανένα. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε. Αγρυπνείτε. Προσεύχεστε. Για ποιο λόγο. Για να μην εισέλθετε εις πειρασμό και χάσετε αυτά τα οποία ο Θεός έχει προσδιορίσει σε εσά. Μείνετε πιστοί, αμετακίνητοι. Πού περισσεύονται στο έργο του Θεού. Εκεί θα μείνετε πιστοί και αμετακίνητοι. Περισσεύονται στο έργο του Θεού. Αυτή θα είναι η ασχολία σας, το έργο του Θεού. Μην ασχολείστε με άλλα πράγματα. Μην με ρημνάτε. Συνεχώς σκεπτόμενοι συνεχώς φροντίζοντες, συνεχώς ασχολούμενοι, μη μεριμνάτε περί μηδενός αλλά πάσαν την μεριμνάν, ρίψατε στον Χριστό. Και ο Θεός έχει φροντίσει για όλα και έχει μεριμνήσει για όλα. Μείνετε λοιπόν μένετε λοιπόν σταθεροί αμετακίνητοι, περισσεύονται στο έργο του Θεού, γνωρίζοντες ότι ο κόπος σας, η υπομονή σας, το έργο σας δεν είναι μάταιο. Έχει μισθαποδοσία. Και ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύει. Δεν μπορείς να πλησιάσει αλλιώς το Θεό. Πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Ένας Θεός μακρινός που δεν λογαριάζει. Είναι και γίνεται και είναι από τη φύση του και γίνεται στον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά. Μη σταποδότης. Ανταποδίδει κατά το έργο εκάστου. Κατά το έργο της καρδίας. Εκάστου. Και είναι δίκαιος την ανταπόδοση. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός και καλές βουλές βουλεύεται αλλά και πολύ καλύτερα και μεγαλύτερα δίνει από αυτά τα οποία εμείς ζητούμε ή νοούμε αλλά κατά τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας και η δύναμη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου. Ποιος λοιπόν τώρα γνωρίζει την καρδιά μου, σε τι κατάσταση είναι, πώς θα γνωρίσω την καρδιά μου, σε ποια κατάσταση είναι, γιατί με βάση την καρδιά μου είναι και η ζωή μου. Είναι και η πορεία μου, είναι το περπάτημά μου Άραγε, κύριε τι βλέπεις Κατάλαβα τι μου πες Αυτές οι βαθιές Μακρινές επιθυμίες που είναι ζωγραφισμένες Στην καρδιά μου Αυτές οι παλιές αναμνήσεις Τα παλιά τα γράμματα, οι πολλές φωτογραφίες Τα παλιά ενθυμίματα τα, 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 τα μικρά Τα οποία έχω φυλαγμένα Που είναι από τον καιρό της αμαρτίας Αυτά αποδεικνύουν σε σένα Την κατάστασή μου Θα τα διορθώσω αλλά τα βάθη της καρδιάς μου, ποιος θα μου τα φανερώσει και ποιος θα μου τα διορθώσει. Και λέει ο Θεός, εγώ ο Κύριος είμαι που εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς για να δώσω εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά τον καρπόν των έργων αυτών. Εγώ ο Κύριος δύο πράγματα κάνω, εξετάζω την καρδιά σου τη γνωρίζω, την ερευνώ, τη, δια, τη, διερευνώ. Δεν υπάρχει μυστικό στην καρδιά σου από μένα, παρόλο που υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μυστικό στην καρδιά σου και από σένα ακόμη. Να μην έχει καταλάβει τελείω την καρδιά σου πώς σε οδηγεί, πώς σε πλανάει. Να μην την κερδίσει, είναι απατηλή υπερπάντα. Πώ σε απατάει. Να μην έχει καταλάβει την καρδιά σου που είναι διεστραμένη σφόδρα προς τα που σε οδηγεί εγώ όμως την ξέρω αλλά εγώ δοκιμάζω όχι μόνο ξέρω την καρδιά σου αλλά και δοκιμάζω τους νεφρούς σου δοκιμάζω και δοκίμασεν ο Θεός τον Αβραάμ και του είπε πήγαινε στο όρος Μοριά και σφάξε τον Υιόν σου τον οποίον αγάπησες τι έκανε εκεί ο Θεός. Δύο πράγματα. Εξέτασε την καρδιά του και είδε ότι ο Αβραάμ αγαπάει πάρα πολύ τον Ισαάκ. Και τώρα θα δοκιμάσει τους νεφρούς του. Ποιον βάζει πιο πάνω, τον Θεό ή τον Ισαάκ. Θα δοκιμάσει τη δύναμη, θα δοκιμάσει την υπακοή, θα δοκιμάσει τον αγιασμό και θα τον δοκιμάσει με τέτοιο τρόπο που δεν θα υπάρχει λάθος. Εγώ λοιπόν εξετάζω την καρδιά και εγώ δοκιμάζω τους νεφρούς. Και ουδής αδοκίμαστος θα πάει στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά μέσα από τις δοκιμασίες της πίστεως θα φανερωθεί η πιστότη σου. Θα φανερωθεί η απόφασή σου. Εγώ λοιπόν εξετάζω την καρδιά και δοκιμάζω τους νεφρούς και βλέπω τα σοδούς του ανθρώπου. Και μας έχει φανερώσει ο Θεός ότι η οδή μου δεν είναι οδή σα. Όπως οι βουλέ μου δεν είναι βουλέ σα. Το θέλω σας δεν είναι θέλω μου. Η επιθυμία σας δεν είναι επιθυμία μου. Το θέλημά σας δεν είναι θέλημά μου. Αλλά ούτε οι σκέψεις σας και οι αποφάσεις σας μοιάζουν, έχουν σχέση με τις σκέψεις μου και με τις αποφάσεις μου. Και εγώ εν τέλει θα ανταποδώσω εις έκαστον κατά το έργο αυτού. Γιατί είναι Θεός ανταποδόσεως. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης σας, υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους αδελφούς σας. Δεν είναι άδικος. Δεν είναι μάταιος ο κόπος. Θα ανταποδώσει, αλλά εξετάζοντας πρώτα την καρδιά, δοκιμάζοντας ύστερα τους νεφρούς και παρατηρώντας την πορεία σου. Εις τον Θεό ανήκει το να εφορά επί τους ιούς των ανθρώπων. Δεν ξεφεύγεις από το Θεό. Δεν κρύβεσαι από το Θεό. Θα δώσω λοιπόν εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά τον καρπόν των έργων αυτού. Και το έργο του ανθρώπου εξαρτάται από το είδος του δέντρου. Και γιατί μας το λέει αυτό για να καταλάβουμε και εμείς. Επειδή όταν εξετάζει ο Θεός την καρδιά μας ναι, δεν το ξέρουμε καλά. Όταν δοκιμάζει τους νεφρούς μας δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Μπορεί και να πούμε άδικος είσαι Κύριε που το επέτρεψες. Αλλά πώς θα καταλάβουμε την κατάστασή μας από την καρποφορία μας και από την πορεία μας. Ποιο δρόμο περπατάμε. Περπατάμε το δρόμο που ο Κύριος έχει προσδιορίσει για μας. Ή περπατάμε το δρόμο κατά την επιθυμία της καρδιάς μας. Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε. Ποια είναι η καρποφορία σου. Είναι ο καρπός που δίνει ο Χριστός. Είναι ο καρπός του κόσμου. Της καρδιάς σου και των διαλογισμών σου. Και κατά την οδόν σου και κατά την καρποφορία σου θα σου ανταποδώσει ο Θεός. Και έρχεται τώρα να μας πει για τη Μέριμνα και να τελειώσουμε για σήμερα. Καθώς υπέρδειξη επουάζουσα και μην εωσούσα, ούτως είναι ο αποκτών πλούτη αδίκος. Αυτός που αποκτά πλούτη με αδικία. Δηλαδή οδός μακριά από το Θεό, καρπός έξω από το Θεό. Καρποφόρησε, πλούτησε. Ναι, πλούτησε. Αυτό τον καρπό εξετάζει ο Θεός. Το θέμα είναι πώς πλούτησε. Εάν απέκτησε πλούτη, απέκτησε καρποφορία, γιατί είπαμε. Κατά τα σοδούς και κατά τον καρπό κάστου θα ανταποδώσει ο Θεός. Μα εγώ είμαι καρποφόρος. Καρποφόρος στα μάτια των ανθρώπων. Αλλά ο καρπός σου δεν είναι καλός στα μάτια του Θεού. Μα δεν με βλέπεις τι ωραία που κηρύτω. Αυτό ο Θεός το κάνει. Δεν είναι καρπός δικό σου. Δεν βλέπεις τι ωραία που προφητεύω. Ο Θεός προφητεύει. Δεν είναι καρπός δικό σου. Δεν βλέπεις το έργο μου τι καλά αποτελέσματα έχει. Το δεν είναι καρπός δικό σου. Είναι του Κυρίου. Ο καρπός, το δικό σου τον καρπό το ξέρει ο Κύριος. Και αν βλέπει ο Θεός προσωποληψία, αδικία στην καρποφορία σου, τότε σου λέει, έλα να σου πω, Πώς θα καταντήσεις αν δεν προσέξεις. Θα είσαι θα, σαν την πέρδικα που κλωσάει ξένα αυγά. Είναι η μόνη που κλωσάει ξένα αυγά. Ό,τι αυγά να τις δώσει θα τα κλωσίσει. Αλλά όταν γεννηθούν τα πουλάκια φεύγουν. Δεν μένουν. Κλωσάει ξένα αυγά και ξαφνικά την εγκαταλείπουν. Αυτά είναι αυτό είναι ο άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου που εν αδικία καρποφορεί. Έχει αλλά ξαφνικά τα χάνει όλα. Μόλις φτάσει στο κρίσιμο σημείο και το κρίσιμο σημείο του κλωσσίματος ποια είναι να βγουν τα πουλάκια. Δηλαδή θα βγουν και θα τα απολαύσω. Βγαίνουν και χάνονται. Ποβερό δεν είναι αδερφοί. Την αδικία δεν τη θέλει ο Θεός. Δεν τη θέλει. Και τι είναι η αδικία αμαρτία την ανομία δεν τη θέλει ο Θεός και τι είναι η ανομία αμαρτία ούτε να ανομήσεις το θέλημα του Θεού ούτε να αδικήσεις τον αδελφό σου γιατί τότε η αδικία έχει σοβαρότητα αποτελέσματα κλωσάς 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 αγωνίζεσαι 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 μένεις 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 και όταν βγουν τα πουλάκια εξαφανίζονται και τώρα Τώρα ξανά από την αρχή. Τώρα πάλι είναι αδικία σαν πέρδικα ή τώρα είναι δικαιοσύνη σαν κλωσόπου, σαν κλώσσα που τα κλωσόπουλά της θα έχει δίπλα της και την ακολουθούν μετά. Θα σε ακολουθήσει ο καρπός σου. Θα σου μείνει ο καρπός σου. Ή μόλις εμφανιστεί θα τον χάσεις. Καταλάβατε αδερφοί πόσο σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Τι ωραία που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού και μας κάνει να φοβόμαστε, να φοβόμαστε το Θεό. Όχι μας ρίξει κεραυνούς, δεν ρίχνει κεραυνούς ο Θεός. Μήπως φύγουμε από το θέλημα του Θεού. Μήπως χάσουμε τον, την καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτός ο άνθρωπος εν τέλει θα αφήσει αυτά τα κλωσόπουλα, την καρποφορία, στα ημίση των ημερών αυτού και στο τέλος της ζωής της, της ζωής του, θα είναι άφρον. Άφρον. Δηλαδή, υπό άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Ξεκινάς με το Πνεύμα το Άγιο, συνεχίζεις και καταλήγεις με τη σάρκα. Γιατί, γιατί δεν προσέξαμε, δεν προσευχηθήκαμε και δεν αγρυπνήσαμε και πέσαμε στους πειρασμούς του διαβόλου. Αγαπημένα μου αδέλφια, αυτά τα μαθήματα του Λόγου του Θεού ήθελα να μένουν πάντοτε στην καρδιά μας. Είναι ο μπούσουλάς μας. Είναι ο οδηγός μας. Είναι, λένε οι οικονομολόγοι, ότι υπάρχει ο κατευθυντήριος παράγων και υπάρχει και ο εκτελεστικός παράγων. Δεν υπάρχουν τώρα στην α, οικονομία, η εργασία, το κεφάλαιο και δεν ξέρω τι άλλο ήταν τα τρία. Κεφάλαιο, εργασία και τέλος πάντων. Κεφάλαιο και εργασία πέστε. Τώρα υπάρχουν άλλα πράγματα στη ζωή μας. Τώρα υπάρχει ο κατευθυντήριος παράγων, έτσι καταλάβανε μετά από χρόνια. Κατευθυντήριο παράγων και ο εκτελεστικό παράγων. Αυτά όμω που τώρα ανακαλύψανε την τελευταία δεκαετία οι οικονομολόγοι και αλλάζουν τι σκέψει του και αλλάζουν όλη τη φιλοσοφία του και όλη τη διαδρομή του. Αυτό μα το λέει ο λόγο του Θεού εδώ και 1500 χρόνια. Και ποιο είναι ο κατευθυντήριο παράγων, ο λόγο του Θεού. Και ποιο είναι ο εκτελεστικό παράγων, εσύ. Ο λόγο του Θεού σε κατευθύνει και εσύ τώρα πρέπει να εκτελέσεις. Και ποιο είναι σημαντικότερο, λένε, ο κατευθυντήριος παράγων ή ο εκτελεστικός. Και η απάντηση είναι ως προς το αποτέλεσμα και οι δύο απαραίτητοι. Αν θέλεις να έχεις καλά αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει ορθός κατευθυντήριος παράγων και ορθός εκτελεστικός παράγων. Έτσι μας λέει και το Ευαγγέλιο θα είσαι εκτελεστής έργου κατά το Λόγο του Θεού. Άρα ο Λόγος του Θεού να μην είναι ένα παραμύθι για μας ή όπως λέει πιο γραφικά, πιο σωστά η γραφή, ως ερωτικό νάσμα που μας φέρνει σε χαρά όταν τον ακούμε και μετά όταν βγούμε έξω τον ξεχνάμε, αλλά να είναι ο λόγος που μας κατευθύνει, η πηξίδα μας, ο οδηγός μας, από εκεί θα πας. Έτσι θα περπατήσεις. Εκεί θα φτάσεις. Πρόσεχε. Αγρύπνησε. Προσεύχεσαι. Για να μην πέσει τον πειρασμό. Αμήν.